Βρίσκεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις για αντάρτικο πόλεμο του πρώην υποψήφιου βουλευτή Φικράτη Αμυρά. Νέα αστεία ένταση δημιούργησαν δηλώσεις περί Χρυσής Αυγής που αποδίδονται στον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τις οποίες όμως αρνείται ότι έκανε. Ένα 24ωρο μετά τη σκληρή κόντρα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ για τι θέσει του Ιφικράτη Αμυρά περί αντάρτικου πόλεων, η Νέα Δημοκρατία εξαπολύει νέα επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή παλαιότερε δηλώσει του Σλοβαίνου διανοητή Σλαβόη Σίζεκ, που πρόσφατα μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ προσκεκλημένο του Άλεξ Τσίπρα. The point is to cut them off. Of course, there are different modalities. Maybe the illusion of 20th century was that you grab them and directly cut them. But I think there are different ways. I agree here with the idea that maybe sometimes precisely small measures function. Like, it's not, the problem is maybe not the big act cut the balls, but you make small changes and all of a sudden η Νέα Δημοκρατία όμως δίνει συνέχεια στη μετοπική αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ανοιχτά την παρέμβαση του εισαγγελέα για όσα λέει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικτυακό βίντεο που φαίνεται να καλεί τους πολίτες σε αντάρτικο πόλεον. Η οποιαδήποτε αναβολή στην ανάληψη δράσεως είναι θανατηφόρος. Αναχαιτεί στην ορμή του επαναστατημένου λαού. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή που περνά, πρέπει να γίνεται μια επίθεση κατά των κατακτητών. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέγει τους στόχους που θα πλήξει εκ των προτέρων. Ο επικεφαλής της ομάδος θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Τη σκυτάλη της αντιπαράθεσης πήραν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Υπάρχουν ορισμένα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το βάλω γενικότερα. Τα οποία ενοχλούν τον Μέσον Έλληνα. Ενοχλεί αυτό το οποίο βγήκε σήμερα με αυτόν τον κύριο Αμυρά, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε αυτά τα οποία είπε. Σε αυτά πολιτικά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς, αν θέλει να το αντιμετωπίσει. Να πει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο κύριος αυτός, και αν δεν τον είχα διαγράψει, το διαγράφω τώρα, δεν το ξέρω, και εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει ο κύριος αυτός. Εγώ διαφωνώ 100% με αυτή την άποψη.